Γιατί τρέχεις? Αντικρίζεις την πρώτη λιαχτίδα και τον μπλε της θάλασσας. Τα μάτια σου δεν χορταίνουν από το τοπίο. Ο έκτος Μαραθώνιος Κρήτης είναι και φέτος γεγονός. Μετά από μία χρονιά αναστολής και μία δεύτερη υπό περιορισμούς, η φετινή διοργάνωση αναμένεται να φτάσει κοντά στους στόχους της. Περίπου 1000 μέχρι στιγμής δρομής από όλη την Κρήτη προετοιμάζονται για τους αγώνες της ερχόμενης Κυριακής. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη. Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι η δεύτερη χρονιά μετά το COVID που διοργανώνουμε αυτό το γεγονός. Όλοι σιγά σιγά επανέρχονται στις συνήθειες, στα δρόμενα, στους αγώνες. Ο μαραθώνιος δρόμος αφιερωμένος στο μακαριστό Μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί της Κυριακής 8 Μαΐου από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη στο Κολυμπάρι. Στόχος των δρομέων, ο τερματισμός στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων. Φέτος η προσδοκία μας είναι να φτάσουμε τα 1000 άτομα, τα οποία είμαστε οριακά τώρα. Θα τα ξεπεράσουμε γιατί ως Έλληνες είμαστε της τελευταίας στιγμής. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που θα περιμένουν λίγο ακόμα για να κάνουν την εγγραφή τους. Τρεις ακόμη διαδρομές των 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων περιλαμβάνει ο Μαραθώνιος Κρήτης και το κάλεσμα του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων απευθύνεται σε πολίτες όλων των ηλικιών. Να έρθουν να τρέξουν, να το ευχαριστηθούν. Οι εθελοντές να έρθουν να βοηθήσουν γιατί είναι πολύ σημαντικοί στο να διεξάγουμε ένα ασφαλή αγώνα και με καλές εντυπώσεις για τους δρομείς. Αθλητές και μη αναμένεται για μια ακόμη χρονιά να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, κερδίζοντας ένα προσωπικό στοίχημα και κυρίως τη χαρά της συμμετοχής.